η Ελλάδα από την στρατηγική του πυλώνα ασφάλεια και ειρήνη στην περιοχή, τη γέφυρα μεταξύ ε, λαών και πολιτισμών στην, σε ένα σταυροδρόμι τη ε, Νοτιοανατολική Μεσογείου, έχει περάσει σε ένα, άλλο, σε ένα άλλο δόγμα. Και ξέρετε, αυτή η στρατηγική ήταν και στρατηγική Καραμαλή, και στρατηγική Ανδρέα Παπανδρέου, και στρατηγική αργότερα Σιμίτη, και στρατηγική Κωστα, Κώστα, Καραμαλή. Έτσι, αυτή ήταν η στρατηγική τη χώρα. Και τώρα έχουμε περάσει ξαφνικά στη στρατηγική Παπάγου. Το προκεχωρημένο φυλάκιο της δύση απέναντι στην Ανατολή, που στην Ανατολή είναι και η Τουρκία μεν, αλλά είναι και η Ρωσία, είναι και το Ιράν, είναι και η Κίνα. Για σταθείτε. Ήταν αυτή η πολιτική της χώρας μας. Και πώς αποφασίζει μέσα σε δύο χρόνια να αλλάξει άρδεν τη στρατηγική της χώρας στην εξωτερική πολιτική μόνος του ο Πρωθυπουργός. Δικαίωμά του είναι η πλειοψηφία, έχει, αλλά δεν είναι αναγκαίο. Να ακούσει τα κόμματα, να ενημερώσει τα κόμματα. Έχω την αίσθηση ότι για πρώτη φορά η χώρα έχει μια γιο-ταχή εξωτερική πολιτική. Μονοπρόσωπη. Έχω την αίσθηση επίση ότι πολλέ φορέ ούτε καν και ο Υπουργό Εξωτερικών δεν συμμετέχει. Όπω για παράδειγμα την απόφαση του να πάει να συναντήσει τον Ερντογάν, μόνο του πήγε μετά μα είπε ήρεμο καλοκαιρί, όλα καλά. Δεν πέρασαν 15 μέρε και βρισκόμαστε σε κλιμάκωση μια ένταση που δεν ξέρουμε που θα που δε, δε, δεν προσέξτε, προσέξτε, πού θα οδηγήσει. Που δεν ξέρουμε θα οδηγήσει. Από τον ε, καγκελάριο Σόλτ ναι, ότι αποφασίζει να δώσει τεθαρακισμένα στην Ουκρανία. Μάθαμε από τον υπουργό εξωτερικών, τον είπα, ότι θα δώσει κι άλλα αντιαρμαντικά, και τώρα μαθαίνουμε ότι δίνει και τεθαρακισμένα. Είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει κυκλισία. Δεν υπάρχουν θεσμοί. Δεν υπάρχει αρμόδια επιτροπή τη Βουλή. Κανεί να μην ξέρει, ο ελληνικό λαό να μην ξέρει, να κάνει δηλώσει ο, ο πρωθυπουργό να μην λέει τίποτα και να το καρφώνει ο καγκελάριο τη Γερμανία. Πόσο βαθιά μα εμπλέκει σε έναν πόλεμο και τι κινδύνους εγκυμονεί η απόφασή του να δώσει βαρύτατο οπλισμό και τεθωρακισμένα. Από πού θα φύγουν αυτά τα τεθωρακισμένα για να πάνε στην Ουκρανία. Από τον Εύρο και τα νησιά. Και πότε θα αντικατασταθούν από τα γερμανικά. Γιατί δεν δίνει απευθείας η Γερμανία στην Ουκρανία τεθωρακισμένα και δίνει μέσω της Ελλάδας. Γιατί δεν θέλει να εμπλακεί τόσο σκληρά στον πόλεμο, αλλά εμείς να εμπλακούμε. Γινόμαστε πιόνι Στη γεωπολιτική σκακέρα άλλων δυνάμεων, αυτή ήταν η εξωτερική πολιτική της χώρας. Mm -hmm. Και αυτές είναι μονοπρόσωπες αποφάσεις. Mm -hmm. Και εγκυμονούν κινδύνους αυτές οι αποφάσεις.